delighted to admit you, Anna, that's Anna VC, for those in doubt, to the degree of Doctor of Arts. Congratulations, Dr. VC. Έναν τίτλο τιμής έλαβε χθες το βράδυ από γνωστό ιδιωτικό κολέγιο της Αθήνας η Άννα Δύση. Η γνωστή τραγουδίστρια τιμήθηκε με τον τίτλο της Doctor of Arts για τα χρόνια που έχει προσφέρει στη μουσική και στη show business. Μάλιστα, η Άννα Δύση αφιέρωσε ακαπέλα ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια στους σπουδαστές του κολεγίου. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα πάλι παιδί λίγο να βρισκόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία. Με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους καθηγητές που κοιτάζουν καχύποπτα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Good luck. Σήμερα με βραβεύσανε και πήρα τον τίτλο του της δόκτωρας, of arts. Των τεχνών. Δηλαδή, η αλήθεια δεν το περίμενα κάτι τέτοιο. Είχατε σκεφτεί εσείς ποτέ να διδάξετε σε νέα παιδιά που ούτως έχετε τόσο μεγάλη καριέρα, θέλω από μουσική και διάφορα πράγματα? Ούτε συμβουλές, σε συμβουλές πιστεύω. Πιστεύω στα guts που έχει ο κάθε άνθρωπος, με τι προσωπικότητα έχει γεννηθεί και σε αυτό πρέπει να επιμείνει σε όλη τη ζωή, να μην ακούει τίποτα παρά μόνο την καρδούλα του και το μυαλό του. Τι λέει όμως η Άννα Δύση για την περιβόητη σύμπραξή της με την Κοντσίτα, δηλαδή τον Τόμ Βουρστ, σε λίγες εβδομάδες στη Μύκονο? Αυτό ξεκίνησε αλλιώς και κατέληξε να είναι ένας γιορτασμός, ένα πάρτι για αυτά τα 40 χρόνια λοιπόν, που δεν θέλω να τα πάρω και πάρα πολύ σοβαρά, γιατί όπως ξέρετε, εγώ καίω ακόμα και θέλω να μην μετράω τα χρόνια. Δεν μετράμε. Όχι γιατί θέμα ηλικίας, α, γιατί απλά ο δρόμος αυτός θέλω να πιστεύω ότι είναι μακρύς ακόμα και δεν εννοώ ότι να συνεχίσω να τραγουδάω απλώς. Θέλω να κάνω και άλλα πράγματα, έτσι. Είναι ένας δρόμος που ξετυλίγεται και με καινούργιες, ανακαλύπτω μάλλον κάποια πράγματα στον εαυτό μου, αλλά όμως η Μύκονος της 26 Ιουλίου είναι ένα πάρτι. Είναι ένας τίτλος για τον πυρετό, αν θέλετε, που με διακατέχει. Βράζω. Και θέλω να καλέσω φίλους που το αισθάνονται με τον ίδιο τρόπο, να μην έχουν κόμπλεξες εκείνο το βράδυ καθόλου, γιατί εντάξει μπορεί να έχει και πάρα πολύ γκέι κοινό, γιατί μαζεύονται πιο γκέι άνθρωποι λοιπόν εκεί. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε διαχωρισμούς, το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Κάλεσα λοιπόν και με χαρά είδα ότι δέχτηκε η Κοντσίτα, ο Τόμ Βουρστ, που θριάμβευσε φέτος. Για πολλούς λόγους στην Eurovision. Και είχατε μιλήσει και πριν ναι. Την Eurovision. Είχαμε μιλήσει με δεν τον γνωρίζω προσωπικά, απλά μιλήσαμε στο τηλέφωνο γιατί ενθουσιάστηκα με τον τραγούδι και κάποιος γνωστός μας έφερε σε επαφή, μιλήσαμε, του ευχήθηκα. Χάρηκε πολύ, μου είπε ότι είναι μεγάλος φαν και είναι χαρά μου να έρθει να μοιραστούμε τη σκηνή και σε δύο και σε τρία τραγούδια. Πώς νιώθετε έτσι, σαν νέα γιαγιά? Είπα κάτι σε μια συνέντευξη που θα βγει σύντομα, αλλά δεν πειράζει, θα το υποκλέψω. Και μου άρεσε σαν φράση. Είπα, ευτυχώς που δεν με βλέπετε για γιαγιά, αλλά ευτυχώς που έγινα γιαγιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Πολύ για όλα. Είμαι ντόκτορ πλέον, έτσι, προσέξτε.